Στις σοβαρές ασθένειες, στα κύτταρα και στους ιστούς του σώματος παρατηρείται οξέωση, μια κατάσταση κατά την οποία το αίμα είναι όξινο. Έλλειψη κατιόντων καλίου και περίσσια νατρίου, η οποία οδηγεί στην καταστολή της βιοχημικής συνεργειακής μεταβολικής διεργασίας. Μείωση της πρέωσληψης οξυγόνου, μείωση της βιωσιμότητας τόσο του κάθε κυττάρου, όσο και ολόκληρου του οργανισμού. Η θεραπευτική δράση της σόδας στον οργανισμό είναι μοναδική, λόγω της πρόσληψης ανιώντων ανθρακικού οξέως, το αλκαλικό απόφθημα του σώματος αυξάνεται. Το ανιόν ανθρακικού οξέως απομακρύνει την περίσσια χλωρίου και ανιόντων νατρίου μέσω των νεφρών, γεγονός που οδηγεί σε μείωση του ειδήματος και μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Ως αποτέλεσμα, οι βιοχημικές και ενεργειακές διεργασίες αποκαθιστώνται στα κύτταρα, αυξάνεται η αιμοδυναμική και η πρόσληψη οξυγόνου στους ιστούς, γεγονός που οδηγεί σε βελτίωση, ευημερία και αύξηση της ικανότητας για εργασία. Οι ιδιότητες εξοικονόμησης καλίου της σόδας είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί η απώλεια ιόντων καλίου σημειώνεται, για παράδειγμα, στην υπέρταση και στις καρδιαγγειακές παθήσεις. Θα ήθελα να επισυνάψω την προσοχή σας στο γεγονός ότι ο ρόλος της σόδας στο ανθρώπινο σώμα είναι πολύ σημαντικός. Συνιστάται στην εξουδετερώση των οξέων και την διατήρηση της ισορροπίας οξεοαλκαλικής βάσης. Ο βαθμός οξύτητας είναι ένα σημαντικό χημικό χαρακτηριστικό του αίματος και άλλων σωματικών υγρών. Όπως γνωρίζετε, η οξύτητα μετρέται σε κλίμακα pH. Μία ουδέτερη αντίδραση αντιστοιχεί σε τιμή pH 7. Μία αλκαλική βασική αντίδραση αντιστοιχεί σε τιμές pH μεγαλύτερες του 7. Και οι τιμές μικρότερες του 7 αντιστοιχούν σε όξινη αντίδραση. Στα φυσιολογικά πλαίσια το αίμα έχει ελαφρώς αλκαλικό pH 7,35 μέχρι 7,45. Ο οργανισμός παρακολουθεί συνεχώς την οξεοβαστική ισορροπία του αίματος, καθώς ακόμη και μία μικρή απόκληση από τις κανονικές τιμές pH μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην λειτουργία πολλών οργάνων. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πειραγμένο σύστημα οξεοβαστικής ισορροπίας λόγω της αυξημένης εξουδετέρωσης των δηλητηρίων που εισέρχονται στο σώμα με νερό, τροφή και αέρα και συνθετικά φάρμακα. Επιπλέον υπάρχουν και ψυχικά δηλητήρια, όπως φόβος, άγχος, εκνευρισμός και θυμός. Η πέψη στο δωδεκαδάχτυλο πρέπει κανονικά να συμβαίνει σε αλκαλικό περιβάλλον. Ο παγκρατικός χυμός έχει pH 7,8 ως 9. Η χολή επίσης pH 7,5 ως 8,5. Το μυστικό του παχαίου σεντέρου για φυσιολογική λειτουργία πρέπει να έχει pH 8,9 έως 9. Πρώτη αιτία της δυσβίωσης τόσο της εντερικής όσο και της κολπικής είναι η οξέωση του εσωτερικού περιβάλλοντος του σώματος. Το όξινο σάλιο οδηγεί στην καταστροφή του σμάλτου των δοντιών. Το pH του σάλιου πρέπει επίσης να είναι ελαφρώς αλκαλικό, 7,2 ως 7,9. Έτσι, για την περιόληψη της στεριδόνας εκτός από το φθόριο, είναι απαραίτητη η τακτική λήψη σόδας. Επιπλέον, οι βιταμίνες της ομάδας B, που είναι απαραίτητες για τον οργανισμό, δραστηριοποιούνται μόνο σε αλκαλικό περιβάλλον. Οι βιταμίνες B χρειάζονται για τη φυσιολογική δραστηριότητα του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος, του καρδιαγγειακού συστήματος και των πεπτικών οργάνων, για την υγεία του δέρματος και των βλενογόνων, για τη φυσιολογική λειτουργία του ύπατος, αιμοποίηση, για οπτική λειτουργία. Διαλύστε τη μαγειρική σόδα
καλύτερα να πάρετε χωρίς γλουτένη και αλουμίνιο 1/4 κουταλάκι του γλυκού σε περίπου 70 με 80 βαθμούς ζεστό νερό και περιμένετε να κρυώσει ελαφρώς, περίπου στους 50 βαθμούς. Πίνετε μισή ώρα πριν από το γεύμα. Μπορείτε να πίνετε σόδα μόνο με άδειο στομάχι. Άρα είναι καλύτερο το πρωί μισή ώρα πριν από το φαγητό. Παρεπιπτόντως, η περίσσια σόδα απεκρίνεται από μόνη της και επιπλέον πλένει τα νυφρά. Αντεδείξεις δεν υπάρχουν. Έχει παρατηρηθεί ότι με ογκολογικές ασθένειες που εμφανίζονται μόνο σε όξινο περιβάλλον, όταν λαμβάνετε σόδα, οι όγκοι διαλύονται. Η έκπληση με σόδα ή με άλλα λόγια η διάλυση όλων των επιβλαβών εναποθέσεων, άρα των τοξινών που οδηγούν σε παχυσαρκία και φλεγμονές, βοηθά στην εξάλληψη όλων των προβλημάτων με τις αρθρώσεις, οστεοχόντρωση, οστεοπόρωση, ουρική αρθρίτιδα, ρευματισμοί, πέτρες στα νυφρά, συνοροδόχο κύστη. Αυτό ισχύει και για το απεκριτικό σύστημα. Τα νυφρά πλένονται πραγματικά. Η σόδα αποκαθιστά το έργο ολοκλήρου του ενζυμικού και ορμονικού συστήματος, τους πεπτικούς χυμούς, οι οποίοι, όπως είπα ήδη, δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε όξινο περιβάλλον. Σκεφτείτε μόνοι σας πόσο προσφέρει ένα ποτήρι σόδα το πρωί με άδειο στομάχι. Προσφέρει αδυνάτισμα, αποτοξίνωση, απαλλαγή από διάφορες παθήσεις, είτε για πρόληψη θα το παίρνετε, είτε για ομορφιά, είτε για οτιδήποτε, έχετε μόνο όφελος. Αν σας ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες, μην ξεχνάτε like, εγγραφή και οπωσδήποτε το καμπανάκι για να μην χάνετε ακόμα πιο ενδιαφέρον βίντεο και μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση σε ανθρώπους που το χρειάζονται. Από μένα να είστε πάντα καλά, πάντα υγιείς και πάντα όμορφοι. Γεια σας!